Συντονισμένες προσπάθειες πραγματοποιούνται από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για την ενίσχυση των δομών της ψυχικής υγείας, καθώς μόλις πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε νέα σύμβαση με ιδιώτη γιατρό προκειμένου να συμβάλλει στις ανάγκες των δομών. Στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ 21-27, που υλοποιείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, συνεχίζεται η ενίσχυση των δομών ψυχικής υγείας, όπως είναι και ο τίτλος της πράξης, και στα πλαίσια αυτά προχωρήσαμε στη σύμβαση εργασίας με έναν ακόμη επιστήμονα υγείας, τον ψυχίατρο τον κύριο Τσάλτα. Αυτός έρχεται να ενισχύσει την ομάδα των κινητών μονάδων ψυχικής υγείας που διαθέτει το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας από το προηγούμενο ΕΣΠΑ. Όπως ανέφερε ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, για τα επόμενα 2 χρόνια θα συνεχιστεί το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το οποίο χρηματοδοτεί τις πρωτοβουλίες για την ψυχική υγεία, οι οποίες αποδείχθηκαν μάλιστα αναγκαίες κατά τη διάρκεια των πρόσφατων πλημμυρών. Θα συνεχιστεί για τα επόμενα 2 χρόνια ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με την κοινοτική περίθαλψη και την κατοίκον νοσηλεία. Ένα έργο το οποίο είναι απαραίτητο για τους συμπολίτες μας με ψυχικά προβλήματα και θα συνεχίσουμε προς αυτή την προσπάθεια έτσι ώστε να ενισχυθούν αυτές οι δομές, να ενισχυθεί το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, να ενισχυθούν οι κινητές μονάδες που είναι απαραίτητες. Το είδαμε, το ζήσαμε ιδίως στην περίοδο των πλημμυρών, όπου αυτές οι κινητές μονάδες μαζί με τις υπόλοιπες κινητές μονάδες των μη κερδοσκοπικών σωματείων ήταν αυτές οι οποίες έτρεξαν πρώτη φορά για πρώτη στιγμή στους πλημμυροπαθείς, ήταν αυτές που πήγαν πρώτες στα ξενοδοχεία που βρίσκονταν όλοι οι πλημμυροπαθείς, ήταν αυτοί οι οποίοι στηρίξαν ψυχολογικά όλους αυτούς τους ανθρώπους που πέρασαν τις δύσκολες στιγμές. Συνεχίζουμε με την κατοίκον νοσηλεία ανθρώπων που βρίσκονται μακριά από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και από το Γενικό Νοσοκομείο, έτσι ώστε να μειώσουμε τις ροές των ασθενών προς τα νοσοκομεία. Ο κύριος Βλαχάκης τόνισε ότι δίνεται ιδιαίτερη βάση και στο πρόγραμμα της κατοίκον νοσηλείας, ώστε να περιορίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο οι ροές που φτάνουν στα νοσοκομεία της πόλης.